Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και απόψε ζωντανά κοντά σας, μια μέρα μετά τις εκλογές, μετά την μαραθώνια εκπομπή που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την πορεία των αποτελεσμάτων σε όλη την Στερεά. Μόνο τέσσερις δήμοι είναι αυτοί που συνεχίζουν και την δεύτερη Κυριακή. Και η Περιφέρεια τελείωσε το έργο της χθες με την εκλογή του Φάνη Σπανού. Σήμερα φιλοξενούμε τέσσερις δημάρχους της Φθιώτιδας που εκλέχθηκαν χθες. Τρεις από αυτούς επανεξελέγησαν και ένας είναι νέος δήμαρχος. Παρουσιάζω αμέσως την κυρία Αθανασία Στιβαχτή, που επανεξελέγει στο Δήμο Αμφίκτιας Ελάτιας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Χαράλαμπος Ιδιώτης, το Δομοκό, επανεξελέγει. Καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τις ευχές. Κύριε Χατζή, από τη Μακρακόμη, επανεξελεγήκατε και εσείς. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Και ο κ. Αποστόλου που ήταν στην αντιπολίτευση στη Σιδίδα για μια θητεία και τώρα είναι ο νέος δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Καλώς ήρθατε, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά για τις ευχές σας. Ξεκινάμε τη συζήτηση για να μας πείτε τώρα την εμπειρία σας. Έχετε τη χαρά σας, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς φτάσατε στην νίκη, κυρία Στιβαχτή. Τι ήταν αυτό που οδήγησε το συνδυασμό σας και εσάς στο να επικρατήσετε? Θεωρώ ότι όλη την προεκλογική περίοδο η τόνη που επιλέξαμε να κρατήσουμε ήταν αρκετά χαμηλή. Μιλούσαμε μόνο με τα έργα μας, μιλούσαμε με νούμερα, με ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό και κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα υλοποιημένο της προηγούμενης δέσμευσή μας κατά 80%. Άρα λοιπόν οι δημότες μας, τους οποίους πάντα λέγαμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση τους για την ψήφο τους, είδαν απτά αποτελέσματα, είδαν ορατά αποτελέσματα, μας ακούσαν στις κεντρικές ομιλίες και μας δώσαν ρητή εντολή χθες στις εκλογές 8 Οκτωβρίου να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε σταθερά την πορεία ανάπτυξης, την οποία είχαμε χαράξει τη θητεία που πέρασε και συνεχίζουμε για την επόμενη πενταετία. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Λιόλιο, εσείς πώς στάσατε σε αυτή τη νίκη? Αναμετρηθήκατε με τον ίδιο αντίπαλο όπως και τις προηγούμενες εκλογές, που θυμόμαστε την πρώτη Κυριακή ήταν μπροστά τις προηγούμενες εκλογές. Και για λίγους ψήφους δεν κρίθηκε το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα στη δεύτερη Κυριακή εσείς να κερδίσετε. Τώρα ήταν εύκολη η επικράτηση από την πρώτη. Έτσι ακριβώς. Νομίζω σε αυτό βοήθησε και η αντιπολίτευση που είχαμε, γιατί θεωρήσαν ότι ήταν ένας διακοπής ποδοσφαιρικός αγώνας και συνεχίζαμε από εκεί που βρισκόμασταν. Αγνοήσαν ότι είναι μια νέα μάχη, η οποία ξεκινάει από την αρχή. Ο κόσμος ζήγησε τα πράγματα, είδε τη δική μας προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα. Είδε πώς προβάλαμε κάποια πράγματα και πώς προτείναμε για το διάστημα αυτό το οποίο διοικήσαμε το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Είδε ποιοι ήμασταν, πολύ σημαντικό. Και νομίζω, προσθέτοντας αυτά που είπε και η κυρία Στιβαχτή, ότι πλέον ο κόσμος, πέρα από όλα αυτά που κάνουμε, για τα οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Και δεν μπορούμε να τα διαφημίσουμε κιόλας, γιατί είναι ο ρόλος που αναλαμβάνουμε και μας αναθέτει ο κόσμος. Η ανταπόκριση τουλάχιστον στην καθημερινότητα και σε ό,τι άλλο παραπάνω από εκεί εξασφαλίζει το βιωτικό επίπεδο των δημοτών. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι ζυγίζει το χαρακτήρα, το ποιος είναι ο καθένας και όχι ατομικά ο επικεφαλής του συνδυασμού, αλλά το σύνολο των μελών που τον απαρτίζουν, έτσι ώστε να επιλέξει καταρχήν συνδυασμό και μετά μέσα από αυτόν να επιλέξει τους ικανότερους για να διοικήσουν το Δήμο για την επόμενη πενταετία. Νομίζω ότι είχαμε σημαντικό προβάδισμα σε αυτό και φάνηκε από το αποτέλεσμα. Όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι τοπικοί δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Είναι γνωστοί οι οικογενειάρχες επαγγελματίες στην περιοχή. Συνεπώς, ο κόσμος εκτίμησε την παρουσία μας καταρχήν, εκτίμησε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει με την προσπάθεια, εκτίμησε και τις ενέργειες που κάναμε τελευταία στις θεομηνίες που μας βρήκαν, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό πλήξαν το Δήμο μας. Και όλα αυτά μαζί, συνεκτιμώντας τα, νομίζω ότι ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα για μας. Μπορώ να πω καλύτερο και από ό,τι περιμέναμε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλύτερο από ό,τι περίμενε, ίσως να ήταν και το αποτέλεσμα στη Μακρακόμη του Γιώργου Χατζή. Δεν ξέρω αν το περίμενε αυτό το μεγάλο ποσοστό απέναντι σε έναν αντίπαλο, ο οποίος προέρχεται από την περιφέρεια, είχε τελέσει αντιπεριφερειάρχης, είχε άλλες εμπειρίες και άλλες καταβολές και ήρθε να περιοριστεί, ας πούμε, στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης με Περγαμηνές. Εσείς πώς καταφέρατε να επανεκλεγείτε? Για μας ήταν σημαντικό ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό ήταν το πλεονέκτημά μας σε σχέση με τον αντίπαλο. Ο κόσμος το είδε, το κατάλαβε, είδε έργα που κάνουμε σε όλες τις κοινότητες του Δήμου και αυτό ήταν μια σημαντική επιλογή να αποφασίσει να στηρίξει
εκ νέου την Δημοτική Αρχή και να μας δώσει την δυνατότητα τα επόμενα 5 χρόνια να καταφέρουμε και να ολοκληρώσουμε όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει και για το, με το καινούργιο πρόγραμμα, αλλά και ό,τι έχει μείνει μη ολοκληρωμένο. Για μας το αποτέλεσμα ξέραμε ότι θα κερδίσουμε. Υπήρχε μια στρατηγική, η οποία καταφέραμε να τελειοποιήσουμε τους τελευταίους 3-4 μήνες, οπότε ήταν κάτι το φυσιολογικό για μας. Τώρα δεν ξέρω τι είναι πιο εύκολο, να είσαι πρώτος, να είσαι δήμαρχος και να ξαναεκλεγείς ή να μην είσαι και να κερδίσεις τον δήμαρχο, κύριε Αποστόλου. Η αλήθεια είναι ότι εμείς σε σχέση με τους 3 δημάρχους οι οποίοι επανεξελέγησαν και τους συγχαίρω γι' αυτό, ήταν μια άλλη διαδικασία με εμάς, είναι ότι σε εμάς έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι από το 19 μέχρι τώρα κρατήσαμε μια συνεπή στάση στην αντιπολίτευση. Σε σχέση με παλιά, με παλιές εποχές, θεωρώ ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το Δήμο. Δώσαμε το στίγμα μας ως αντιπολίτευση, τιμήσαμε την ψήφο των Δημοτών το 19. Θεωρώ ότι κάναμε μια επικοδημοτική αντιπολίτευση, ακόμη και στο γεγονός ότι φέραμε και χρήματα στο Δήμο. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην επιλογή των Δημοτών, κυρίως προς τη συνέπειά μας απέναντι στην ψήφο τους. Παράλληλα, σε όλη αυτή την τετραετία δείξαμε και σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα την παρουσία μας. Δεν απουσιάσαμε πουθενά, είδαμε την καθημερινότητα, τα προβλήματα. Και καταφέραμε να πείσουμε τους δημότες μέσα από την προεκλογική περίοδο με 2 σημαντικούς πυλώνες. Τον πρώτον, ότι κρατήσαμε ήπιους τόνους και προσπαθήσαμε την οξύτητα που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν οι συνυποψήφοι μας να την κρατήσουμε σχετικά χαμηλά, δηλώνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό για το Δήμο η ενότητα και η ομοψυχία για την επόμενη μέρα. Και επίσης, καταφέραμε να πείσουμε τους δημότες ότι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και φυσικά υπάρχει μια συνέχεια, είμαστε αρκετά ικανότεροι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο κομμάτι αυτό. Στο θεωρώ ότι τους πείσαμε, φάνηκε αυτό από το αποτέλεσμα και είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά και παράλληλα νιώθω μεγάλη ευθύνη για τη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός ο σεβασμός στην ψήφο του πολίτη, όπου σε τάξη να τον υπηρετήσεις, είτε σε βγάλει δήμαρχο, είτε σε έχει την αντιπολίτευση, υποτίθεται ότι μπήκε σε ένα στίβο για να υπηρετήσει τον τόπο σου από οποιαδήποτε θέση. Και είναι προσφορά, εκτιμώ, και της αντιπολίτευσης που υπάρχει σε κάθε Δήμο, το να στηρίξει την ψήφο του λαού που του έδωσε ένα έστω μειοψηφικό ποσοστό, διότι έχουμε παρατηρήσει πολλοί, κυρίως επώνυμοι, αστέρες κλπ., να μπαίνουν στο στίβο και όταν χάνουν, να χάνονται. Και εκεί σταματάει. Με την ήττα, αποχωρούν από το σκηνικό, δηλαδή μπήκαν ευκαιριακά να πάρουν κάποια νίκη. Δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά να υπηρετήσουν τον τόπο από οποιοδήποτε πόστο. Και επειδή σε μικρότερους Δήμους, το επισήμανε ο κύριος Αποστόλου αυτό, έχουμε παρατηρήσει να διαφοροποιούνται οι συσχετισμοί κατά τη διάρκεια της θητείας, να αλλάζουν παράταξη, να διαφοροποιούνται, να έχουμε άλλους συνδυασμούς που να γεννιούνται μέσα σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο και πολλές φορές να φτάνουμε και στο επίπεδο της έλλειψης κυβερνησιμότητας, όταν δεν βγαίνουν οι πλειοψηφίες για το να ψηφιστούν. Ακόμα και οι προϋπολογισμοί, τα έχουν παρατηρήσει αυτά στους Δήμους. Βέβαια, τώρα είχαμε και ένα πρόβλημα στην προηγούμενη θητεία της κυβερνησιμότητας λόγω του εκλογικού νόμου, το οποίο λύθηκε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι όλοι πλέον έχετε την πλειοψηφία. Αρχίζετε με την πλειοψηφία, γιατί δεν ξέρω στην πορεία τι μπορεί να γίνει, όπως είπαμε, μέσα σε 5 χρόνια πλέον, όχι 4, σε κάθε συμβούλιο, που να φτάσουν μέχρι το τέλος όλες οι ομάδες μαζί στο ρόλο τους, της Δημοτικής Αρχής, αλλά και η αντιπολίτευση στο ρόλο που της επιτάσσει το καθήκον και ο σεβασμός στην ψήφο. Πάνω σε αυτό θα ήθελα έτσι ένα σχολιασμό γενικό σε όλα αυτά που θέσαμε και με το θέμα της κυβερνησιμότητας που αλλάζει πλέον το δεδομένο. Δεν χρειάζονται νόμοι να πηγαίνουμε στις οικονομικές επιτροπές και οτιδήποτε άλλο. Έχετε την πλειοψηφία, έτσι. Εμείς από την προηγούμενη θητεία είχαμε την πλειοψηφία και καταφέραμε να την κρατήσουμε μέχρι και τελευταία στιγμή. Καθώς όπως είχαμε ξεκινήσει 15 δημοτικοί σύμβουλοι, παραμείναμε μέχρι τέλους ως ομάδα. Άρα ευτυχώς είμαστε ένα από τους Δήμους που δεν είχαμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας. Δηλαδή δεν αδικήσατε κανένα από τα 3 μέρη του Δήμου. Δεν αδικήσαμε κανένα από τα 3 μέρη του Δήμου και μείναν όλοι εκεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Διοικήσαμε, ήμασταν μια δίκαιη δημοτική αρχή. Προτεραιοποιήσαμε όλα τα έργα αποδομής που έπρεπε σε κάθε δημοτική ενότητα. Νομίζω γι' αυτό πήγαμε ενωμένοι μέχρι τέλους και ανανεώσαμε την εμπιστοσύνη ενωμένη. Η ύπαρξη της αντιπολίτευσης είναι αρκετά επικοδομητική, καθώς μας βοηθάει και εμάς τους ίδιους να γινόμαστε καλύτεροι. Δυστυχώς τα χρόνια που πέρασαν
πλην της του πρώτου έτους, δεν είχαμε στη συνέχεια επικοδομητική και γόνιμη αντιπολίτευση. Αυτός που πρέπει να είναι και ο ρόλος. Ο ρόλος για να βλέπουμε τα στραβά, να πάμε όλοι μαζί, να συνδιοικούμε ένα Δήμο, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το μεγαλύτερο όργανο της δημοκρατίας, κατ' εμέ, όπου οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται συλλογικά, είτε ομόφωνα, είτε κατά πλειοψηφία, δεν παίζει ρόλο, αλλά πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Ο κόσμος μας ψηφίζει να υπάρχουμε παντού, να είμαστε παρόντες και να διεκδικούμε τα αιτήματά του από όποιο πόσο μας κατατάσσει. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τόντο. Εμείς βιώσαμε στο μέγιστο βαθμό την αρχή της δημοκρατίας, την αναλογικότητα, διότι μετά το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών είχαμε 12 δημοτικούς συμβούλους ως δημοτική παράταξη, 13 η αντίπαλη δημοτική παράταξη και 2 η λαϊκή συσπήρωση. Κάτι που σημαίνει ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν οι 12 δικοί μας. Η επιλογή της αντιπολίτευσης ήταν η μαζική απουσία από τα δημοτικά συμβούλια αρκετές φορές, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο, αν λείψει και κάποιος άλλος, να μην πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάνε πίσω οι αποφάσεις. Και νομίζω ότι για την κυβερνησιμότητα των Δήμων, αν και συνταγματικά εν τέλει κρίθηκε λάθος η μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν ο μόνος τρόπος να διοικηθούν οι Δήμοι. Και αυτό εκμεταλλευτήκαμε και μπορέσαμε να διοικήσουμε το Δήμο όλο αυτό το διάστημα. Προς τιμήν της λαϊκής συσπήρωσης ήταν παρόν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια και γι' αυτό δεν είχαμε το πρόβλημα των συνεδριάσεων, της απαρτίας των συνεδριάσεων. Νομίζω όμως επειδή είναι κάτι ομαδικό το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από μέλη διαφόρων θέσεων και διαφόρων παρατάξεων, όπως μας κατέταξε με την ψήφο του ο λαός του κάθε Δήμου, και ακολουθώντας τη λογική των ομαδικών αθλημάτων, σκεφτείτε στο ποδόσφαιρο, όποιος δεν παίζει βασικός, να αποχωρεί από την ομάδα. Είτε προσπαθώντας να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα, είτε γιατί ο ίδιος είχε διαφορετική εικόνα για τον εαυτό του από αυτή που έχει ο προπονητής. Εδώ ο προπονητής είναι ο κόσμος και ο κόσμος επιλέγει ποιος θα έχει τη φανέλα του βασικού και ποιος θα έχει τη φανέλα του αναπληρωματικού. Συνεπώς, όλοι είναι απαραίτητοι σε μια ομάδα, διότι οι 11 αυτοί δεν μπορούν να τραβήξουν το κάρο για όλο το διάστημα της πενταετίας. Σημαντικό για μας ήταν το γεγονός ότι οι 12 εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν εκ νέου υποψήφοι στις εκλογές τις χθεσινές. Είναι σημαντικό αυτή η ομοιογένεια που υπήρχε σαν ομάδα, γιατί έδειξε στον κόσμο ότι όλη η προσπάθεια που έγινε, έγινε από κοινού, δεν παραστρατήσαμε, δεν κάναμε κάτι πέρα από τα όρια της ηθικής που είχαμε θέσει, με κοινό γνώμονα πάντα το όφελος των δημοτών. Εκτιμήθηκε και αυτό, νομίζω συνεκτιμήθηκε σε ό,τι είπα προηγουμένως για τον τρόπο που αποφασίσαν οι δημότες, ποια δημοτική παράταξη θέλουν να συνεχίσει στα ενιαία του Δήμου. Ωραία. Κύριε Χατζή, εσείς πώς ήταν η θητεία σας σε σχέση με την παρουσία της αντιπολίτευσης, τους συσχετισμούς, αριθμητικούς και άλλους. Εγώ είχα πλειοψηφία στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, οπότε δεν αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα. Βέβαια, έκανα μια διαγραφή. Και οι πλειοψηφίες γίνονται στην πορεία μειοψηφίες σε πολλούς Δήμους. Εμένα έγινε μειοψηφία στην πορεία, γιατί διαγράψαμε μια Δημοτική Σύμβουλο, οπότε έγινε μειοψηφία. Βέβαια, όμως, υπήρχε ένα κλίμα το οποίο στήριξε τη Δημοτική Αρχή. Δεν είχαμε ακραία φαινόμενα αντιπολίτευσης. Φυσιολογικό είναι να υπάρχουν και εντάσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και καλό είναι πάντα η αντιπολίτευση να είναι καλοπροαίρετη. Μας βοηθάει και εμάς να βελτιωνόμαστε. Γινόμαστε καλύτεροι γιατί κάποια πράγματα τα βλέπουν διαφορετική πλευρά, διαφορετική εικόνα έχουν και από τον κόσμο ακόμα, που εμείς μπορεί να μην το έχουμε δει. Άραγε χρειάζεται η αντιπολίτευση, η καλή αντιπολίτευση, για να, και πιστεύω ότι ο στόχος όλων και της αντιπολίτευση είναι το καλό της του Δήμου. Οπότε θα πρέπει να είναι πάντα σωστή και να κρίνει όπως πρέπει για το καλό του Δήμου. Κύριε Αποστόλου, έχετε την εμπειρία τώρα της αντιπολίτευσης, έρχεστε στη θέση του Δημάρχου. Πάρα πολλοί θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που υπηρέτησαν, αλλάζουν πόστα. Πώς πιστεύετε ότι θα κινηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Στυλίδας από εδώ και πέρα, θα μείνουν τραύματα από τις εκλογές που θα ακολουθήσουν την πορεία του ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ σας μιλάω κάπου την πείρα από την αντιπολίτευση. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης, παρόλο που στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο η ανεξαρτοποίηση ενός Δημοτικού Συμβούλου από τον τρίτο συνδυασμό προσθέθηκε στο συνδυασμό της Δημάρχου και έτσι είχε πλειοψηφία, οπότε καμιά απόφαση δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα.
Και όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά κυρίως γιατί και εμείς ήμασταν επικοδομητικοί και κυρίως και σημαντικά προβλήματα βάζαμε πάντα πλάτη και βοηθάγαμε το Δήμο. Πιάνουμε από την κουβέντα του κ. Χατζή που λέει ότι και η αντιπολίτευση θέλει το καλό των Δήμων και έτσι είναι. Θα πρέπει όμως να πω και από τη δικιά μου πλευρά ότι πρέπει και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να είναι και αυτή καλοπροαίρετη απέναντι στην αντιπολίτευση και να μην θεωρεί κάθε κριτική ότι είναι κακοπροαίρετη. Εμείς αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αντιπολίτευση στο να κάνουμε το θεσμικό μας όλο πράξη. Και αυτό θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε στον εισαγγελέα για να μπορέσουμε να έχουμε τις μελέτες τις οποίες μας ζητάγανε να εγκρίνουμε. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να σου ζητάνε ως αντιπολίτευση να συζητήσεις και να εγκρίνεις μια μελέτη που δεν την παρουσιάζουν. Οπότε, αναγκαστικά έπρεπε να κάνουμε και αυτό. Παλέψαμε με αντίξωες συνθήκες. Και τώρα, από τη θέση του Δημάρχου, θα πρέπει να σας πω ότι έχω απλώς στο χέρι μου και στους δύο υποψηφίους. Τους είπα ότι θα πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεσή τους να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έκανα και εγώ. Γιατί θεωρώ ότι όντως, και το έζησα και εγώ, το έχω βιώσει μόνος μου, ότι η θέση της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ και ο ρόλος της πολύ σημαντικός στο Δήμο. Και θα θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία και εγώ ως Δήμαρχος θα έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν αύριο το πρωί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνουμε αποφάσεις για το καλό των Δημοτών. Ωραία. Για να δούμε τους χορηγούς μας και να επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Να δω τώρα αν θα είστε ειλικρινείς. Στις εκλογές που έγιναν, είχαμε παρέμβαση πολιτικών προσώπων ως προς το αποτέλεσμα, καθοδήγησαν ψηφοφόρους προς τη μία ή την άλλη παράταξη. Θεωρώ ξεκάθαρα. Παρότι όλοι οι ανεξάρτητοι είστε, δεν δόθηκαν χρήματα σε μικρούς Δήμους, ούτε και σε μεγαλύτερους, θα έλεγα. Εμείς έχουμε πει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει χρώματα ούτε κόμματα. Είμαστε ναι, εδώ. Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά εγώ ρώτησα για τα πολιτικά πρόσωπα. Αν... Κατηγορηθήκαμε όλοι παντού ότι στηρίξανε κάποιοι υπουργοί κάποιους, κάποιοι βουλευτές κάποιους, κάποιους απέναντι. Ξεκάθαρα, στο δικό μας Δήμο, κανένας δεν στήριξε κανέναν. Το ότι μπορούν κάποιοι να χρησιμοποιούν τα ονόματα κάποιων υπουργών, ότι στηρίζει τον ένα συνδυασμό, και τα ονόματα κάποιων άλλων υπουργών, ότι στηρίζει τον άλλο συνδυασμό, ή τα χρήματα για την κομματική ταυτότητα του κάθε επικεφαλούς, ώστε να στείλει τον κόσμο προς μία κατεύθυνση, νομίζω ότι όλο αυτό θυμίζει άλλες εποχές. Και αποδείχθηκε περίτρανα ότι θύμισε άλλες εποχές και ο κόσμος δεν ενέδωσε σε αυτό. Αυτό που αντιμετώπισα όλο το διάστημα που πέρασε είναι για την κομματική μου ταυτότητα. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι τέτοια? Οι μισοί λέγανε το ένα και οι μισοί λέγανε το άλλο. Άρα λοιπόν, αφού δεν μάθανε οι δημότες μας, καταλαβαίνετε. Το μόνο που είχαν να με κατηγορήσουν οι αριστεροί ότι είμαι δεξιά και οι δεξιά ότι είμαι αριστερή. Αυτό το χρησιμοποιούν για ευνόητους λόγους, όσοι δεν έχουν κάτι άλλο να προβάλλουν σαν προσωπικότητα, σαν έργο, σαν ταυτότητα. Αυτό το παθαίνουμε κι εμείς. Δεν είναι τίποτα. Είσαι σε σωστό δρόμο όταν οι μεν σε χαρακτηρίζουν ότι είσαι με τους δε. Αλλά όλοι όμως. Όλες τις πλευρές. Όλοι σε χαρακτηρίζουν κάτι το αντίθετο από αυτό που είσαι, όπως βολεύει τον καθένα. Όμως οι δημότες νομίζω ότι κατάλαβαν περίτρανα ότι ένας άνθρωπος για να διοικήσει δεν παίζει ρόλο η κομματική του ταυτότητα, ούτε είναι παλιές εποχές που μπορεί να δοθεί σήμα για έναν υποψήφιο και να ψηφίσουν όλοι κάπου. Η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει ανθρώπους που πραγματικά να αγαπάνε τον τόπο τους, να μένουν μόνιμα σε αυτό και να βλέπουν τα προβλήματα καθημερινά, αλλά και να έχουν αποδείξει με το έργο τους ότι μπορούν. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Αντιόδη, είχατε παρεμβάσεις. Ξέρω ότι ο αντίπαλος είναι στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε άλλες καταβολές. Υπήρχε έτσι κομματική αντιπαράθεση, παρεμβάσεις ή όχι? Νομίζω δεν υπήρχαν μεγάλες επιρροές, δεν υπήρχαν μεγάλες προσπάθειες για να επηρεάσουν κόσμο, όχι ότι δεν συνέβη αυτό. Το ζήτημα είναι ότι όσο πλεονέκτημα είναι για κάποιους υποψηφίους η έξωθεν παρέμβαση, άλλο τόσο μειονέκτημα γίνεται εσωτερικά στο συνδυασμό, γιατί δημιουργείται από την αντίδραση μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι αρχίζουν και πολιτεύονται διαφορετικά. Σε βλέπουν εσωτερικό εχθρό. Άρα δεν ξέρω αν αυτό εν τέλει είναι καλό ή άσχημο, η εξωτερική παρέμβαση. Εξωτερικές παρεμβάσεις δεν νομίζω ότι γίνανε υπέρ του δικού μας συνδυασμού. Αντιθέτως, κόσμος ο οποίος είχε υπηρετήσει τα κοινά στο παρελθόν, στη συντριπτική πλειοψηφία, άσχετα αν μεταξύ τους είχαν κακές σχέσεις ή όχι, στηρίζαν το δικό μας συνδυασμό και αυτό ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Και όταν λέω στηρίζαν, δεν σημαίνει ότι πήραν από μία σημαία και βγήκαν στον δρόμο να φωνάζουν. Στηρίζαν τόσο εμένα προσωπικά, όσο και επιμέρους συμβούλους, γιατί γνωρίζαν ποιοι είμαστε ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι λειτουργήσε θετικά στον κόσμο και φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Κομματικές επιδράσεις συνολικά,
Νομίζω ότι δεν έγιναν γιατί δεν είναι η οντότητα του Δήμου τέτοια που κάποιο κομματικό μηχανισμό θα ασχολούνταν εμπισταμένο με το Δήμο Δομοκού. Γνωρίζουμε όλοι ότι στους Δήμους. Υπήρχαν γραφεία πολιτικών έτσι, ή άλλων αυτοδιοικητικών. Δεν υπήρχαν που ασχολήθηκαν με το Δήμο σας. Επειδή όπως είπατε και εσείς, αρκετά ακούμε αυτές τις μέρες και ίσως ένα άκουσμα γενικεύεται τόσο που ναι. προσπαθεί να γίνει κανόνας ενώ είναι η εξαίρεση. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν έγιναν. Θεωρώ ότι τις περισσότερες περιπτώσεις το προκαλούν οι ίδιοι οι υποψήφοι πηγαίνοντας στα πολιτικά γραφεία και ρωτώντας οι απλοί ψηφοφόροι. Τι θέλετε να στηρίξουμε. Ναι. Το να εκφράσουν και οι ίδιοι τη συμπάθειά τους σε έναν υποψήφιο και να επιβεβαιωθεί αυτό από το πολιτικό γραφείο δεν σημαίνει ότι είναι μια στήριξη από εκεί ή ότι γίνεται ένας στοχευμένος αγώνας προκειμένου να εκλεγεί ένας ή κάποιος άλλος υποψήφιος. Άρα εν τέλει θεωρώ ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε μεγάλο βαθμό σε εμάς δεν γίναν. Γίναν από κάποιους που στο παρελθόν είχαν διατελέσει βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί είχαν τις προσωπικές τους συμπάθειες. Και κάνανε φανερά τον αγώνα τους έτσι ώστε να μπορέσουν να εκλέξουν τα άτομα τα οποία υποστηρίζαν. Εντάξει, όλα στο μέτρο του δυνατού. Στο τέλος, μετά τις εκλογές, μένουν τραύματα, δηλαδή οι αντιπαλότητες ή σίγουρα ξεχνιούνται, μένουν έτσι. Σίγουρα μένουν τραύματα τα οποία δεν μπορεί να τα σβήσει κανείς μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με λόγια. Νομίζω ο καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος για όλα αυτά τα τραύματα. Και νομίζω ότι πολλές φορές. Αρκετοί ξεπερνάνε τη διακριτότητα των ρόλων του επαγγέλματος, της προσωπικής φιλοδοξίας, της συμμετοχής στα κοινά, τα μπλέκουν όλα αυτά και προσπαθούν να ταυτίσουν μία δημοτική παράταξη, συνεργασίες με προμηθευτές, να τον ταυτίσουν με κόμματα, να τον ταυτίσουν με συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι λάθος. Προκειμένου όμως να αλλάξει αυτή η άποψη, θα πρέπει να περάσει ο χρόνος να δουν ότι δεν λειτουργεί έτσι η δική μας δημοτική παράταξη. Και τότε πάλι να υπολωθούν τα τραύματα και να υπάρξει συνεργασία όπως θα έπρεπε να είναι εξ αρχής. Κύριε Χατζή, εσείς είχατε παρεμβάσεις πολιτικές στο Δήμο σας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση ούτε πολιτική. Υπέρ, ούτε, κατά. Ούτε υπέρ ούτε κατά. Κρατήσανε και το σωστό αυτό είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση να είναι μακριά από τους υποψήφιους δημάρχους. Αυτό νομίζω ότι έγινε και θεωρώ ότι αυτός είναι ο πολιτισμός. Να μην παρεμβαίνουν. Ο κόσμος, οι δημότες μας έχουν αυτιά, βλέπουν και νομίζω ότι επιλέγουν πάντα αυτόν που πρέπει να τους διοικεί. Και αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι ο πολιτισμός για μένα προσωπικά. Κύριε Αποστόλου. Και στο δικό μας το Δήμο δεν υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις. Θεωρώ ότι κινηθήκαμε σε πλαίσια αντιπαράθεσης σχετικά με τα προγράμματά μας, με την καθημερινότητα, με όλα τα προβλήματα. Δεν υπήρχε κάποια έτσι, συζήτηση οτιδήποτε άλλο ή κάποιο υπονοούμενο που να δείξει κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι όλο το πράγμα κινήθηκε σε ύπουλες μορφές και έτσι για μένα πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση. Για να κάνει με τα προβλήματα και με καθημερινότητα. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάλι εδώ στην ζωντανή συζήτησή μας με τέσσερις δημάρχους που εξελέγησαν ή επανεξελέγησαν χτες, Κυριακή. Ακούω στη συζήτησή μας να μιλάτε για προγράμματα, να μιλάτε για θέσεις, για το πόσο κατανόησε ο κόσμος όλα αυτά και σας επέλεξε. Και ρωτάω, είναι αυτό το πρώτο κριτήριο, δηλαδή ο κόσμος κάθισε και μελέτησε τα έργα σας που έχετε κάνει, τα έργα που σκοπεύετε να κάνετε, μέτρησε το πόσο από το πρόγραμμα υλοποιήσετε από αυτό που εσείς οι τρεις που εκλεγήκατε πάλι. Υλοποίησα τι ποσοστό του προγράμματος, τι δεν κάνατε, τι καινούριο φέρατε ή έπαιξε μεγάλο ρόλο και το ανθρώπινο δυναμικό, τα σόγια που λέμε και τα τοπικιστικά, μάλλον η αντιπροσώπευση, η τοπικιστική στα χωριά, το οποίο έχει περισσότερους ψήφους. Τι ακριβώς, ποιο είναι αυτό το κριτήριο που ψηφίζει ο κόσμος σε τόσο μικρούς δήμους? Ο κόσμος νομίζω ότι συλλέγει τα πάντα που πέρασαν σε αυτή τη θητεία. Είναι η καθημερινή επαφή μαζί τους. Το νομίζω ότι εμείς κερδίσαμε στο ότι μας ξέρανε, ξέρανε πώς συμπεριφερόμαστε. Σίγουρα τα σόγια παίζουν ένα ρόλο. Στην περίπτωση του Δήμου μας όμως μπορώ να πω ότι παίξανε το μικρότερο ρόλο. Καθώς εκλέχθηκαν άνθρωποι σε θέσεις, στις πρώτες θέσεις του συνδυασμού μας, οι οποίοι έχουν τα μικρότερα σόγια. Άρα λοιπόν αυτό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο θεωρώ είναι ότι η καθημερινή επαφή μας με τον κόσμο, ότι ήμασταν πάντα παρόντες και μπροστά στην πρώτη γραμμή. Και αν θέλετε επιτρέψτε μου
Μεγάλο ρόλο έπαιξε η προσπάθεια την τελευταία εβδομάδα να διχαστούν πάλι τοπικές μας κοινωνίες από κάποιους, ενώ εμείς καταφέραμε να τις ενώσουμε με πολύ μεγάλο αγώνα. Πράγμα που θα μας πήγαινε πίσω πριν 13 χρόνια που είχαμε τα ίδια προβλήματα. Άρα λοιπόν όλο αυτό ήταν ένα σύνολο πραγμάτων. Ναι, και το πρόγραμμα και τα έργα που είδε ο κόσμος ότι γινόντουσαν. Πηγαίναμε σε χωριά και μου λέγανε ότι πρώτη φορά με τη θητεία σας βλέπουμε έργα. Κάποιοι προσπάθησαν να εκμηδενήσουν όλο το έργο μας, δεν το κατάφεραν. Η καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο, αλλά θεωρώ ότι και η λάσπη που φάγαμε όλη την προεκλογική περίοδο δούλεψε υπέρ μας. Τι είδους λάσπη ήταν αυτή? Προσωπική λάσπη. Προσωπική. Προσωπική λάσπη για το επάγγελμά μας, αν έχουμε κάποιο επάγγελμα, αν έχουμε πτυχίο, ποιο είναι το βιογραφικό μας, τι έχουμε κάνει για τον τόπο μας, για τις αναθέσεις που έχουμε κάνει όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Εμείς, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ενία του Δήμου μας, θέλαμε να τον οικοκυρέψουμε και θεωρούμε ότι το καταφέραμε. Άρα λοιπόν το καταφέραμε σπάζοντας αυγά. Λίγοι ήταν οι δήμαρχοι που πέρασαν και πραγματικά έσπασαν αυγά. Ο κόσμος φαίνεται ότι ακόμη και αυτό το εκτίμησε. Εκτίμησε ότι αλλάξαμε καταστάσεις ετών, εκτίμησε την εναλλαγή προσώπων και νέα πρόσωπα στη διοίκηση του Δήμου μας. Ναι, αναθέσεις κάνουν όλοι οι Δήμοι, όμως βάσει της νομιμότητας, τρεις προσφορές την οικονομικότερη, όχι μόνο μία προσφορά. Άρα λοιπόν νομίζω όλη η προσπάθεια της προεκλογικής περίοδου να σπηλωθεί ο συνδυασμός μας, τα άτομα που είναι μέσα, ότι είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και αυτό έπαιξε ένα παραπάνω ρόλο, ο κόσμος να μας εμπιστευτεί. Υπήρξε προσπάθεια, νομίζω το υπονοήσατε, να τονιστεί η καταγωγή σας, ότι είστε ας πούμε από την Αμφίκηδια απέναντι στην Τηθωρέα, την Ελάτη και όλα αυτά. Φυσικά. Αυτός ο διαχωρισμός. Φυσικά, μας αποκαλέσανε ότι διχάζουμε τον τόπο μας νότιους και βόρειους, διχάζουμε το Δήμο μας έτσι, ότι κοιτάμε κάποια χωριά παραπάνω από τα άλλα. Εμείς από τη στιγμή ότι δεν ακούμε τα τοπικά συμβούλια, ότι δεν ακούμε τους δημότες μας, ότι είμαστε ένας δήμος με κλειστή πόρτα. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος προσπαθεί να πάρει την ψήφο του δημότη με ψέματα και ο δημότης βλέπει την αλήθεια, βλέπει την αλήθεια ότι η πόρτα του γραφείου μου 4 χρόνια δεν έχει κλείσει ποτέ, βλέπει την αλήθεια ότι εμείς είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο και ακούμε τα παράπονα των δημοτών μας, βλέπει ότι καμία απόφαση για κανένα χωριό δεν πάρθηκε σε αντίθεση με τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων. Πάντα σεβόμαστε την απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Βλέπουν ότι προτεραιοποιήσαμε έργα υποδομής, έργα που έλειπαν τα χωριά πάρα πολλά χρόνια. Το δίκτυο ίδρυσης Ελάτιας, το δίκτυο ίδρυσης κάτω Θωρέας, τα προτεραιοποιήσαμε. Δεν έβαλα προτεραιότητα το δίκτυο ίδρυσης Αμφίκλειας, που είναι η καταγωγή μου. Άρα λοιπόν εγώ επέδειξα περίτρανα ότι τα χρόνια που πέρασαν δεν λειτουργήσα ούτε τοπικιστικά, ούτε με κλεισμένες πόρτες, ούτε με κλεισμένα αυτιά. Το όλο αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο οι δημότες να δώσουν σαφή εντολή. Εσείς τι λέτε, κύριε Δέντου, για τους παράγοντες, τα κριτήρια που ψηφίζει ο κόσμος, είναι πραγματικά αντικειμενικά ή παίζει ρόλο και παίζουν ρόλο οι προσωπικές σχέσεις, οι συγγένειες και όλα αυτά και βέβαια κοντά στη συγγένειση είναι και το προσφετολογικό, μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι θα είναι ο δικός μας εκεί, στο Δήμο, που μας κάνει και το, φτιάξει και το δρόμο απ' έξω και το χαντάκι και δεν ξέρω τι, τα σκαλοπάτια, μας καθαρίζει τον δρόμο, δεν βγαίνουμε εμείς με τα αυτιάρια. Νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό των δημοτών και να δούμε πώς ακριβώς σκέφτεται ο καθένας ξεχωριστά, προκειμένου την ημέρα της κάλπης να στηρίξει εμάς ή κάποιους άλλους. Αν το ξέραμε αυτό, νομίζω δεν θα κάναμε καθόλου προεκλογικό αγώνα. Θα είχαμε τηρήσει τα κριτήρια που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του και θα είχαμε επιτύχει πολύ νωρίτερα. Βάζοντας και εμείς τον εαυτό μας στη θέση του ψηφοφόρου, γιατί αποτελούμε και εμείς ψηφοφόρους τη συγκεκριμένη ημέρα και μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο να κρίνουμε, έχοντας επιλέξει παράταξη, τα άτομα εντός της παράταξης. Ως επικεφαλής δεν μπορούμε να ιεραρχήσουμε, θεωρούμε ότι είναι όλοι ικανοί και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουν και στο ψηφοδελτίό μας. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν κάποια επιμέρους κριτήρια τα οποία λαμβάνει υπόψη, θεωρώ, σοβαρά ο κόσμος, πέρα από αυτά που ανέφερε η κυρία Στιβακτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζυγαριά να ζυγίσει ο κόσμος τα έργα και πόσα γίνανε σε κάθε κοινότητα ή πόσο σημαντικά είναι αυτά που γίνανε, γιατί η εξυπηρέτηση της καθημερινότητας, έτσι ώστε αυτή να μην αποτελεί πρόβλημα, που είναι αυτονόητο, δεν είναι ζητούμενο, να μην γελιόμαστε, όταν δεν υπάρχει όμως, είναι σημαντικό για τον κόσμο. Το ότι φτάσαμε σε ένα σημείο
να έρχεται ο κάθε δημότης. Σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται το θετικό, φαίνεται το αρνητικό. Δηλαδή, όταν υπάρχει αρνητική κατάσταση, αναδεικνύεται. Αυτό αν ήθελα να πω. Είναι ακριβώς. Θετική, είναι το αυτονόητο είναι το θετικό, να είναι καθαρός ο τόπος γενικά. Είναι μη συζητήσιμο. Ναι. Όταν είναι τακτοποιημένο το αυτονόητο, είναι μη συζητήσιμο. Από εκεί και πέρα, όταν ο κόσμος έχει την πόρτα ανοιχτή και έρχεται και κάνει τις προτάσεις, όσο και αν αυτές μας δυσκολεύουν, γιατί πολλές φορές είναι στα όρια του ρεαλιστικού. Κάποιες προτάσεις μπορεί να είναι μη εφικτές ως προς την υλοποίησή τους. Βλέπουν όμως την πόρτα ανοιχτή, έρχονται, συζητάνε και προτείνουν όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο δείγμα για μας ότι υπάρχει μια αποδοχή από την πλευρά του κόσμου. Άσχετα τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών και αν εν τέλει θα μας ψηφίσουν ή αν εν τέλει θα μπουν μπροστά αναχώματα συγγενικών σχέσεων ή προσωπικών εξυπηρετήσεων, τα οποία προφανώς και αυτά παίζουν το ρόλο τους σε μια μερίδα ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών. Νομίζω όμως ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που έχει αμερόληπτη κρίση. Και σε αυτή την αμερόληπτη κρίση ζυγίζονται χαρακτήρες ανθρώπων, ζυγίζονται ικανότητες. Ζυγίζεται η ηθική, η οποία είναι πολύ ψηλά στο μυαλό όλων, θεωρώ. Ζυγίζονται οτιδήποτε είναι αντικειμενικό και αποδοτικό στο δικό τους μυαλό για να μπορέσει ο Δήμος να πάει ένα βήμα μπροστά ακόμη. Νομίζω ότι εκεί, σε αυτό το κομμάτι της σύγκρισης, υπερτερήσαμε και από αυτό το κομμάτι των ανθρώπων, πέρα από τους υποστηρικτές, οι οποίοι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, είναι με το δικό μας μέρος, ή το αντίθετο, ένα κομμάτι των ψηφοφόρων είναι με την αντίπαλη παράταξη. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εν τέλει καθορίζουν το αποτέλεσμα και θεωρώ ότι αυτά είναι τα σοβαρότερα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη για να επιλέξουν. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Χατζή, για τα κριτήρια του κόσμου για την επιλογή των δημάρχων? Ο κόσμος το βλέπει διαφορετικά από την πλευρά του. Σίγουρα ξεκινάμε, το πιο σημαντικό είναι η συγκρότηση ενός, όπως βλέπουμε, ένα ψηφοδέλτιο. Άρα βλέπουμε πρώτη εικόνα είναι ο επικεφαλής. Άρα τις ικανότητες του επικεφαλής είναι σημαντικό κριτήριο για την επιλογή το πώς θα ψηφίσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν το έργο της θητείας της προηγούμενης. Υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν το πρόγραμμά σου για την επόμενη θητεία. Είναι σημαντικά και τα δύο στην επιλογή το πώς θα ψηφίσουμε και προσωπικά έτσι το βλέπουμε. Αλλά στις μικρές κοινωνίες όμως παίζει ρόλο και η συγγένεια και το προσωπικό. Είναι πολύ σημαντικοί και αυτοί οι δύο παράγοντες στην επιλογή και έτσι διαμορφώνονται διαφορετικά οι συνθήκες στο πώς θα επιλέξουμε να ψηφίσουμε στο τέλος. Σίγουρα όμως ότι όλα αυτά τα κριτήρια είναι σημαντικά για να επιλέξουμε τον άνθρωπο που θέλουμε για να είναι επικεφαλής και να ψηφίσουμε. Η συγκρότηση όλων αυτών αποφέρουν το αποτέλεσμα στο να δημιουργήσουμε σε μένα ή σε όλους τους ανθρώπους την άποψη το πώς θα επιλέξουμε τελικά να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, εσείς αναμετρηθήκατε δύο φορές με την κυρία Αστεργίου. Τι αλλάξατε από τη μία θητεία στην άλλη σε αυτά τα κριτήρια, ώστε να είστε πιο κοντά στα κριτήρια του κόσμου να σας επιλέξει στη στιγμή? Αλλάξατε κάτι στο πρόγραμμά σας? Φτάσατε πιο κοντά στο να ενημερώσετε για το πρόγραμμά σας στον κόσμο ή κάνατε καλύτερο ψηφοδέλτιο βάσει των συγγενών και φίλων και οικογενειών, αλλά και με τοπικιστικά ή τοπικά χαρακτηριστικά? Θεωρώ ότι επειδή το 2019 ήμασταν και οι δύο νέοι συνδυασμοί και οι τρεις τότε νέοι συνδυασμοί με την κυρία Βεντούρη, ο κόσμος δεν μας ήξερε και άκουγε απλά τα προγράμματά μας. Νομίζω ότι μέσα στην τετραετία αυτή ο κόσμος είδε τις ικανότητες του επικεφαλής, όπως είπε ο κ. Χατζής, και είδε και τις ικανότητες της δημοτικής ομάδας, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα και στα έργα τα οποία ήρθαν στο Δήμο. Νομίζω ότι δεν αλλάξαμε κάτι σχετικά με το 19. Αυτό που έγινε από τη δικιά μας πλευρά, βλέποντας όσο περνούσε ο καιρός και αποκτούσαμε μεγαλύτερη εμπειρία, το τι πραγματικά θέλει ο κόσμος, διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούει νούμερα, θέλει να ακούει έργα και να βλέπει έργα στο πεζοδρόμιο του. Οπότε τα πολλά χρήματα και πολλές σηματοδοτήσεις που ακούει στα χαρτιά δεν τον αγγίζουν για μένα. Σίγουρα χρειάζεται την καθημερινότητά του, η οποία στο δικό μας το Δήμο τουλάχιστον έχει χαθεί. Όπως είπε η κυρία Στεβαχτή, δυστυχώς στο δικό μας το Δήμο δεν υπήρχε η άμεση επαφή του Δημάρχου, της Δημάρχου με τους πολίτες. Το έχει παραδεχτεί και η ίδια η κυρία Στεργίου ότι έκανε πολλή δουλειά στο γραφείο της και δεν μπορούσε να δει τους δημότες. Οπότε σίγουρα αυτό έκανε τη διαφορά σχετικά με εμάς που ήμασταν συνέχεια στον δρόμο. Κάναμε μια επιλογή ενός ψηφοδελτίου, το οποίο τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά το δούλευα 2 χρόνια και άνθρωποι που ξέρουν
κάναμε τις εξής επιλογές. Το κεντρικό ψηφοδέλτιο επιλέξαμε ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στις συνθήκες πια της νέας εποχής. Στα τοπικά συμβούλια επιλέξαμε ανθρώπους που μένουν μόνιμα στο χωριό, στα χωριά, που ξέρουν τα προβλήματά τους, την καθημερινότητά τους, άρα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικοί. Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο κριτήριο των δημοτών, τουλάχιστον στο δικό μας το Δήμο, σε αυτές τις εκλογές, ήταν και η τελευταία εβδομάδα, όπου ο κόσμος είδε δύο συνυποψηφίους να έρχονται σε μένα με επίθεση, γενικά με προσωπική επίθεση. Το είδαμε στο debate εδώ στο δικό σας το κανάλι, στις συγκεντρώσεις μας. Δεν μιλούσαμε για τα προβλήματα του Δήμου, αλλά για το αν μπορεί, όπως το λέει, ή όχι, δεν μπορεί να διοικήσει και τι το επάγγελμά του και τι τα κάνει. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει να τα ακούσει πια αυτά. Το απέδειξε με την ψήφο του και ελπίζω ότι εμείς θα φέρουμε κάτι διαφορετικό την επόμενη πενταετία στο κομμάτι αυτό. Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας και να επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Τώρα, ξέρετε, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το επόμενο βήμα είναι τι θα κάνει ο καθένας στις 100 πρώτες μέρες. Βέβαια, οι τρεις εδώ πέρα ούτως ή άλλως 100 μέρες θα τις είχαν, είτε βγαίνανε χθες, είτε κερδίζανε χθες, είτε δεν κερδίζανε. Οπότε οι νέες 100 μέρες ξεκινάνε τη νέα χρονιά. Για εσάς, επίσης ξεκινάνε τη νέα χρονιά και έχετε ένα διάστημα 100 ημερών και θέλω να μας πείτε τι θα κάνετε σε αυτές τις 100 μέρες τώρα, που θα περιμένετε να αναλάβετε, και τις πρώτες 100 μετά. Το σίγουρο είναι ότι τις επόμενες μέρες θα επισκεφτώ το Δημαρχείο και την κυρία Στεργίου στη λογική του ότι θα πρέπει. Για να υπάρχει μια συνέχεια στο Δήμο και να μην υπάρχει το κενό των πρώτων ημερών, το δικό μας από 1η Γενάρη, να υπάρχει μια συνεργασία ώστε και ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα και οτιδήποτε τρέχοντα θέματα να τα δούμε μαζί, να δούμε πώς μπορούμε να το δρομολογήσουμε για να μην υπάρχει κενό στο Δήμο. Και σίγουρα θεωρώ ότι δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα θα γίνει ένας προγραμματισμός με τους συνεργάτες μου αυτές τις μέρες για να δούμε πώς θα καταρτήσουμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα τα πρώτες μέρες που θα αναλάβουμε να είμαστε έτοιμοι. Και ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες για το Δήμο, τι θα αλλάξει, τι διαφορετικό θα δει ο πολίτης, δηλαδή, ο Δημότης της Τιτίδας? Σίγουρα θα κοιτάξουμε άμεσα το κομμάτι της καθημερινότητας, της καθαριότητας κυρίως, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο. Θα πρέπει να δούμε λίγο τα οικονομικά του Δήμου με τον προϋπολογισμό, θεωρώντας ότι μπορούμε σε κάποιους κωδικούς να βάλουμε κάποια επιπλέον χρήματα, όπως παραδείγματος χάρη με τα αδέσποτα, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο άμεση λύση. Είναι 100 μέρες, δεν είναι πολύ ο χρόνος, αλλά σίγουρα είναι μέρες που μπορούμε να δώσουμε το νέο στίγμα για το πώς σκεφτόμαστε τις επόμενες μέρες στο Δήμο. Ωραία. Κύριε Χατζή, εσείς θα αλλάξετε κάτι τώρα που εκλεγήκατε ξανά από ό,τι είχατε προγραμματίσει να κάνετε μέχρι το τέλος του έτους, βασικά? Θα αλλάξουμε κάτι σημαντικό. Τις επόμενες 100 μέρες εμείς ετοιμάζουμε το τεχνικό πρόγραμμα, είναι ολοκληρωμένο σχεδόν, και τον προϋπολογισμό. Άρα αυτά είναι τα βασικά μας τους πρώτους τρεις μήνες, προσαρμοσμένα φυσικά σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε τις πρώτες 100 μέρες. Ήδη και μελέτες υποβάλλουμε και καινούργια έργα εντάσσονται, οπότε εμείς είναι μια συνέχεια. Απλώς θα αλλάξει η σύνθεση των συμβούλων, οπότε να μπουν και αυτοί στη διαδικασία να προπονηθούν ακριβώς όπως είπατε, για να μπορέσουν και αυτοί να προσαρμοστούν και να επιλύσουν ή με τις καινούργιες αρμοδιότητες που θα δώσουμε. Οπότε, υπάρχει ανανέωση στην ομάδα σας? Υπάρχουν, κατά το ίμιση υπάρχει ανανέωση. Άρα θα είναι άλλοι σύμβουλοι που θα είναι. Αυτό καινούργιο σύμβουλο. Μάλιστα. Τώρα, για φανταστείτε να κάποιος να ετοιμάζει προϋπολογισμό και μετά να αναλαμβάνει να το ενοποιήσει άλλος δήμαρχος. Είναι άλλος τώρα, στους αυτές 100 μέρες, και μετά άλλος να αναλαμβάνει. Και να μην υπάρχει συνεργασία, όπως είπε ο κ. Αποστόλου, εκτιμά ότι θα υπάρχει συνεργασία και θα το πάνε μαζί για να συμμετέχει στη δημιουργία του προϋπολογισμού, τον οποίο θα υλοποιήσει ο ίδιος. Για φανταστείτε τώρα να μην υπήρχε συνεργασία και να γίνει ένας προϋπολογισμός για κάποιον δήμαρχο εν αγνία του ή χωρίς την έγκρισή του. Εσείς λοιπόν τι θα κάνετε αυτές τις 100 μέρες, θα κάνετε κάτι διαφορετικό ή η ζωή συνεχίζεται? Θα σας πω 100 μέρες και 5 χρόνια. Σε εμάς άλλαξε η προτεραιότητα η θεομηνία, δυστυχώς. Θα πω γι' αυτό λίγο παρακάτω. Άλλο θέλετε παρεμβάσεις. Ναι. Επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία του 2014 που δεν συμμετείχαμε εκ νέου, τότε ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε εκείνη τη Δημοτική Αρχή,
δεν συμμετείχαμε στις δημοτικές εκλογές, με αποτέλεσμα, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, να έχουμε καλέσει την Δημοτική Αρχή που ανέδειξε ο τόπος, έτσι ώστε η ίδια να συντάξει το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό, τα δύο σημαντικότερα εργαλεία που σας ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και γύρω από αυτά βαδίζει στα σοβαρότερα ζητήματα του Δήμου, να το καταρτήσουν μόνοι τους και να μπορέσουν να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. Δεν ανταποκριθήκαν εκείνοι, οπότε αναγκαστήκαμε να το κάνουμε εμείς και μέσω των αναμορφώσεων μετά μπορέσαν να λειτουργήσουν στο επόμενο διάστημα. Το ετοιμάσατε εσείς για τους άλλους. Το ετοιμάσαμε εμείς για τους άλλους. Αφορνηθήκαν ήδη, έπρεπε να ψηφιστεί μέχρι 6 Σεπτεμβρίου τότε. Ωραίο. Με βάση την νομοθεσία. Το καλό ήταν ότι αναλάμβανε η τότε Δημοτική Αρχή 1/9. Οπότε μέχρι τέλος του έτους είχε τη δυνατότητα να κάνει την οποιαδήποτε τροποποίηση πριν κάνει την οριστική υποβολή. Τώρα όμως είναι αλλιώς. Εμείς προσπαθήσαμε και στις προηγούμενες εκλογές να μην υποσχεθούμε αρκετά στον κόσμο, γιατί δεν γνωρίζαμε ακριβώς τα δεδομένα του Δήμου, κυρίως τα οικονομικά μεγέθη, που τα είδαμε μετά και απογοητευτήκαμε. Το ίδιο όμως κάναμε και τώρα που είμαστε σε αρκετά καλύτερη κατάσταση ως Δήμος, γιατί γνωρίζουμε ότι έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή που συνέβη στο Δήμο μας αλλάζουν τις προτεραιότητες. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να χρειάζεται να υπάρχουν κάποια χρήματα στο ταμείο, στην άκρη, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στην καθημερινότητα των δημοτών, είτε αυτό αφορά τις οικίες που έχουν πληγεί στην περιοχή μας, είτε αφορά και εντός των οικισμών ό,τι ζημίες έχουν γίνει, είτε αφορά τα κτήματα που σε εμάς είχαμε πέρα από τις παραγωγές και ολοκληρωτική καταστροφή σε ένα μεγάλο μέρος παραγωγικής έκθεσης. Διαλύθηκαν τα χωράφια εντελώς. Συνεπώς, για τις επόμενες 113 μέρες, πόσες μένουν μέχρι το τέλος του έτους, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να επεμβαίνουμε για τις αποκαταστάσεις. Κάτι το οποίο συνέβη από την 6η Σεπτεμβρίου, οπότε και ο προεκλογικός αγώνας ο δικός μας ήταν πολύ περιορισμένος. Χαρακτηριστικά οι όλες περιοδίες στο Δήμο μας γίνανε μέσα σε 2 Σαββατοκύριακα και με το μυαλό να μην είναι στις εκλογές, αλλά στο τι κάνουμε στην καθημερινότητα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και οι άνθρωποι να καταφέρουν να μπουν στα σπίτια τους καταρχήν. Και κατά δεύτερο λόγο, όσοι μπορούν να συλλέξουν τις παραγωγές τους να το καταφέρουν. Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτό. Τα δύο βασικά εργαλεία είναι δρομολογημένα. Έχουμε έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και πολλά από αυτά υλοποιούνται και μετά τις εκλογές. Είναι οξύμορο για μια δημοτική αρχή να υλοποιεί και έργο μετά τις εκλογές. Θα συνέβαινε όμως όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών. Όταν δρομολογημένα είναι κατά αυτόν τον τρόπο, όταν η καθυστέρηση χρηματοδότηση αναγκάζει να γίνει τώρα, θα γίνει αυτή τη χρονική στιγμή. Μην το συνδυάζουμε πάντα με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, ό,τι έργο κάνουμε πρέπει να το κάνουμε πριν τις εκλογές, για να εφαρπάξουμε την ψήφο των δημοτών. Νομίζω ότι και αυτό ακόμη το αντιλαμβάνονται οι δημότες και μην θεωρήσουμε ότι πολλές φορές λειτουργεί θετικά, ίσως και να λειτουργεί πιο αρνητικά από ό,τι και οι ίδιοι το περιμένουμε. Συνεπώς, συνεχίζουμε ό,τι έχουμε δρομολογήσει, με πρώτο πλέον στην ατζέντα μας την αποκατάσταση των ζημιών της Θεομηνίας. Και η ζωή συνεχίζεται. Θα καλέσουμε όλους τους νεοεκλεγέντες προέδρους μαζί με τους παλιούς, ώστε να συντάξουμε από κοινού το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν είναι όλοι στις δικές σας παράταξεις. Είναι οι 14 από τους 16. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η διοίκηση του Δήμου γίνεται πολύ πιο εύκολη. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι και η συνεργασία και με τους προέδρους της αντίθετης παράταξης θα είναι άριστη. Εξάλλου το αποδείξαμε και τη θητεία που πέρασε ότι ακόμη και οι πρόεδροι που στηρίζανε άλλες παρατάξεις, εμείς ήμασταν εκεί. Βλέπουμε μόνο το καλό των χωριών μας όλων. Οπότε από κοινού σε άμεσες συναντήσεις θα συντάξουμε το νέο τεχνικό μας πρόγραμμα. Θα συντάξουμε τον προϋπολογισμό μας για να μην πάει ούτε μία μέρα χαμένη από όλα όσα έχουμε δεσμευτεί. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Θα ακούσουμε κάθε δήμαρχο πλέον στο τελευταίο μήνυμά του, όχι για να εκλεγεί, αλλά μετά την εκλογή, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο σας, πέρα από τις ευχαριστίες βέβαια, τι υπόσχεστε πλέον χωρίς το άγχος της γάλπης. Πάλι εγώ ξεκινάω πρώτη. Υποσχόμαστε ότι πραγματικά τα λάθη μας γίνανε διδάγματα, ότι η επόμενη θητεία. Δεν νομίζω να λέγατε προεκλογικά ότι έχετε κάνει λάθη. Το είπαμε. Α, το είπατε. Φυσικά και το είπαμε. Ξέρουμε να αναγνωρίζουμε και τα καλά και τα κακά. Μάλιστα. Ξέρουμε να αναγνωρίζουμε τι δεν πήγε καλά τη θητεία που πέρασε, αλλά και τι πήγε καλά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ειλικρίνειά μας ήταν αυτή που σίγουρα εκτίμησε ο κόσμος, γι' αυτό μας έδωσε και την εντολή. Είναι σίγουρο ότι ξεκινάμε σκληρή δουλειά. Όλα αυτά που λέγαμε ότι θα απογειώσουμε το Δήμο, πραγματικά θα τον απογειώσουμε το Δήμο
όσο περνάει από το χέρι μας το μέτρο του εφικτού. Και ο Δήμος θα αλλάξει εικόνα ορατότατη. Μάλιστα. Για όλους. Κύριε Τζέλιο. Νομίζω ότι έχοντας τακτοποιήσει, όπως είπα, τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα βασικά, τα αυτονόητα για τον κόσμο, έχοντας προχωρήσει κάποια έργα υποδομών, άσχετα αν αυτά δεν φαίνονται, δεν είναι το πεζοδρόμιο ή η πλατεία, αλλά είναι σημαντικά γιατί είχαν να κάνουν με την ίδρυψη, την ενέργεια και την άρδευση, έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί κάποια σε μεγάλο μέρος και κάποια άλλα είναι σε εξέλιξη. Αυτό που μας μένει, χωρίς να υποσχόμαστε εμείς τα πολλά, αλλά αναμένοντας εδώ τη σημαντικότητα, τη βοήθεια του κόσμου, είναι οι προτάσεις τους για το κομμάτι και των αναπλάσεων των οικισμών, έτσι ώστε να ομορφύνουν και να γίνουν πόλος έλξης για οποιονδήποτε περαστικό από το Δήμο μας, αλλά και οι προτάσεις για την ανάδειξη όποιου πλούτου έχουμε στην περιοχή, είτε αυτό είναι αρχαιολογικό όπως ξεκινήσαμε τη Μελιτέα, είτε είναι ιστορικό, είτε οποιασδήποτε άλλης φύσης μπορεί, έτσι ώστε να μην είμαστε οι μοναδικοί επισκέπτες εμείς και οι στενοί μας συγγενείς στο Δήμο, αλλά να είναι και οι οποιοδήποτε άλλοι περνάνε και βλέπουν κάτι ωραίο, κάτι γραφικό στο Δομοκό, το οποίο θα τους κάνει μόνιμους επισκέπτες. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Χατζή, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη εμπορικού ενδιαφέροντος. Κύριε Χατζή, το τελευταίο σας μήνυμα για τον κόσμο. Καταρχήν, εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω που μας στήριξανε και εξακολουθούν να με στηρίζουν. Για εμάς είναι σημαντικό τα επόμενα 5 χρόνια, το έχω πει και προεκλογικά, ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα στα νέα παιδιά και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μείνουν στην περιοχή μας. Είμαστε ένας ορεινός Δήμος, έχουμε ομορφιές, έχουμε δείξει τα προηγούμενα 4 χρόνια με εξωστρέφεια ότι είμαστε μια περιοχή, το λέω και εξακολουθώ να το λέω κοντά στο Καρπενήσι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε αυτή την περιοχή να πλησιάζουν και το δικό μας Δήμο, άρα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες και τις ικανές για να μπορέσουν τα παιδιά, τα νέα να μείνουν εκεί. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος, γι' αυτό και ξανακατεβήκαμε τα 5 χρόνια. Αυτή είναι η πρωτοβουλία που θα πάρουμε και θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος. Αυτοί που περνάνε για Καρπενήσι ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όταν φτάνουν εκεί στο Δήμο σας, πρέπει να πηγαίνουν δεξιά ή αριστερά, Σπυριάδα ή Μακρακόμη? Είμαστε, το ξέρετε, στα παράρια, πού πρέπει να πηγαίνουν? Είμαστε ένα σημείο το οποίο περνάνε αναγκαστικά, οπότε όπου θέλουμε εμείς τους θέλουμε, ή δεξιά ή αριστερά, όπου υπάρχουν ωραία σημεία θα πάνε, άρα είμαστε ευχαριστημένοι και αριστερά και δεξιά να πηγαίνουν. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δημότες γιατί μας κάνουν να μας επιλέξουν στη Δημοτική Αρχή, στο Τιμόνι του Δήμου. Έχουμε κοινωνήσει το πρόγραμμά μας παντού. 2 πυλώνες ήταν αυτοί οι οποίοι δουλέψαμε. Πρώτο, στο κομμάτι των έργων και στην αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου, για το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πολλά και σημαντικά πράγματα, γιατί ο Δήμος μας πραγματικά είναι η δύναμή μας. Έχουμε αυτοκινητόδρομο, έχουμε λιμάνια, έχουμε προθμίο, έχουμε ηλεκτρικά καταφύγια, έχουμε συνδρομική γραμμή. Θεωρώ ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος μπορεί να έχει μεγάλη ανάπτυξη εάν δουλευτεί σωστά, με συνέπεια και με πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, ένας άλλος πυλώνας, το οποίο θέλουμε να δείξουμε συνέπεια σε αυτά που έχουμε πει προεκλογικά, είναι ότι ως Δημοτική Αρχή και εγώ ως Δήμαρχος θα είμαι δίπλα στους δημότες. Θα έχουν έναν Δήμαρχο της διπλανής πόρτας, όπως έχω πει, και θεωρώ ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει και μια πιο κοινωνική συνοχή στο να δουλέψουμε όλοι μαζί για το κοινό καλό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας για το καλό των δημοτών σας και εμείς εδώ είμαστε να μεταφέρουμε από τους δημότες σας εσάς τα ερωτήματα για οποιαδήποτε προβλήματα αλλά και τα παράπονα σε κάθε περίπτωση και ευχαριστούμε που πάντα ανταποκρίνεστε στο να δώσετε απαντήσεις. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Η εβδομάδα είναι εκλογική, παραμένει. Ενδεχομένως, εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτημα, να έχουμε και νέα debate στους Δήμους που συνεχίζουν για την δεύτερη Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την ερχόμενη Κυριακή θα έχουμε συγκεντρώσει όλα τα νέα Δημοτικά Συμβούλια και το Περιφερειακό, ποιοι εκλέγονται από κάθε παράταξη, για να σας τα παρουσιάσουμε την Κυριακή το βράδυ μαζί με την διαδικασία των εκλογών στους 4 Δήμους που απομένουν από τους 25 της Στερεάς για να εκλέξουν το Δήμαρχο για την επόμενη 5η αιτία. Δημοσιογράφοι του ΣΤΑΡ είναι εδώ μαζί με τους υπέροχους τεχνικούς μας
να σας ενημερώνουμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο της Star ΑΕ. Καλό σας βράδυ.